Κάθε YouTuber που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να κάνει ένα clickbait βίντεο. Γιατί παράτησα το YouTube ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, χρόνια και ζαμάνια. Τι μου κάνετε, τι κάνετε, καλά είστε? Λοιπόν, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, είμαι ο Σαρών. Έκανα αυτό το βίντεο τώρα για να εξηγήσω γιατί έλειπα για 2 μήνες και έσκασα μύτη τώρα. Γιατί μπορεί να λείπω κι άλλο στο μέλλον. Και την πορεία του καναλιού, για το υλικό, για το τι θέλω να κάνω. Και στο τέλος θα σας βάλω να ψηφίσετε για ένα βίντεο που θα σκάσει αύριο. Σαν ένα δώρο από μένα για εσάς. Λοιπόν, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Παλιά δούλευα. Είχα μια δουλειά. Εντάξει. Άφησα λοιπόν αυτή τη δουλειά. Έπιασα μια νέα δουλειά. Αυτή η νέα δουλειά απαιτεί να είμαι εκτός, να λείπω εκτός Αθηνών. Οπότε μπορώ να λείπω για 1 μήνα, για 2, για 3 μήνες από την Αθήνα. Οπότε δεν μπορώ να παίρνω αυτή την κάμερα που έχω τώρα εδώ πέρα μαζί μου, γιατί αυτή η κάμερα είναι μια μεγάλη κουμούτσα. Και επίσης το λάπτοπ που έχω είναι ένα σάπιο, σακαταμένο, απέσιο λάπτοπ, το οποίο πρέπει να πετάξω και πρέπει να πάρω ένα καινούριο. Για να μπορώ να κάνω edit όταν λείπω από την Αθήνα. Οπότε θα πρέπει να αγοράσω νέα κάμερα και ένα καλό λάπτοπ, που είναι μια επένδυση 1500 ευρώ. Οπότε είμαι λίγο σκεπτικός σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι ένα μεγαλούτσικο βήμα για εμένα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Οπότε, ας πούμε. Λείπω για 2 μήνες. Οκ. Γυρνάω μετά για 1 εβδομάδα. 2 εβδομάδες είμαι στην Αθήνα. Τότε θα σκάσω, ξέρω εγώ, 2-3-4 βιντεάκια. Όσα προλάβω. Μέχρι να βρω τέλος πάντων τη νέα ισορροπία. Γιατί έχει αλλάξει η ζωή μου. Πάρα πολύ μέρα νύχτα. Έχει αλλάξει η δουλειά μου. Και είναι δύσκολο να έχω και το YouTube εκεί πέρα. Τώρα για το κανάλι. Το κανάλι λέγεται Σάρος Auto Fitness. Το υλικό είναι 100% fitness. Εντάξει. Και αυτό θέλω να αλλάξει σιγά-σιγά. Μερικές φορές απλά δεν με ψήνει να κάνω fitness βιντεάκια. Θέλω να κάνω άλλα βιντεάκια. Να σου πω την αλήθεια, να σε εκμυστηρευτώ ότι τώρα τελευταία, ας πούμε, τους τελευταίους 3-4 μήνες δεν ασχολούμαι καθόλου με. Δηλαδή, σαν χόμπι δεν ασχολούμαι με το fitness. Βέβαια, κάνω τη γυμναστική μου, τη διατροφή μου, αυτά που χρειάζονται, αυτά που είναι απαραίτητα. Η γυμναστική, η διατροφή, το fitness ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Αλλά δεν είμαι τόσο πορωμένος όσο παλιά. Κάθομαι να ψάχνω από εδώ, από εκεί. Ας πούμε, τώρα, άμα μπει στο YouTube, στα προτινόμενά μου δεν έχω ούτε ένα βιντεάκι fitness. Παλιά ήταν όλοι κάτι τούμπανα, λιτεράδες και αυτά. Με ξέρεις. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Οπότε, τα βιντεάκια, ας πούμε, άμα κάνω μόνο fitness, δεν θα αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Οπότε θέλω να το αλλάξω λίγο. Θέλω να κάνω και κανένα αστείο βιντεάκι. Να κάνω και τίποτα συμβουλές. Κάποια βιντεάκια καθαρά για άντρες. Πώς να ξυρίζεσαι, πώς αυτό, πώς το άλλο. Πώς. Δεν ξέρω, υπάρχουν χιλιάδες βιντεάκια. Οπότε μπορείτε να μου πείτε τι πιστεύετε και γι' αυτό. Τώρα για το fitness, είναι ας πούμε ένας όγκος πληροφοριών. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 10 ας πούμε. Ωραία. Εάν ξέρεις αυτά τα 10, τελείωσε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε είναι και ανούσιο συνέχεια να βγάζουμε fitness και να δούμε βιντεάκια fitness για να βλέπουμε τη μικρή λεπτομέρεια, ποιο από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες είναι καλύτερο. Οπότε κάποια στιγμή θα το κάνω αυτό, αυτή τη σειρά από βίντεο ή σειρά από e-books, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Τα οποία θα εξηγούν ένα-ένα τα βήματα, τα οποία εάν τα πάρεις, εάν τα μάθεις, τελείωσε, δεν χρειάζεται και εσύ τίποτα άλλο για την υπόλοιπη ζωή σου. Εκτός αν είσαι πορωμένος και θες να το πας παραπέρα. Αλλά σου λέω για το 99% του κόσμου είναι για μένα υπεραρκετά, πιστεύω θα είναι και για σένα. Οπότε ναι, αυτή είναι η φάση. Θα σκάσει ξέρω εγώ στα transformation, όλα αυτά θα σκάσουν, μην ανησυχείτε. Απλά δεν θέλω να είναι καθαρά fitness το κανάλι. Μη σας ζαλίζω άλλο. Τώρα ήρθε η ώρα για το. Παμ! Για το επόμενο βιντεάκι, το αυριανό. Λοιπόν, θα σας βάλω να ψηφίσετε ανάμεσα σε 3 βιντεάκια. 3-4 ιδέες, δεν θυμάμαι. Μια στιγμή να φέρω το κινητό μου. Λοιπόν, το πρώτο βιντεάκι, καθαρά fitness, και ένα βιντεάκι που πρέπει να το κάνουμε για να το βάλουμε εκεί πέρα στο ελληνικό YouTube και στο ελληνικό fitness να υπάρχει. Λοιπόν, τίτλος. Γιατί το bro split δεν κάνει για φυσικούς αθλητές. Στο οποίο θα λέω ότι το bro split είναι χειρότερο από άλλες μορφές γυμναστικής. Και θα πω τους λόγους. 1, 2, 3. Εντάξει, επόμενο. Γνωρίστε τον Σαρό. Σε φάση get to know me tag. Λοιπόν, είναι κάτι που δεν έχω κάνει, που έχουν κάνει πολλοί. Που γενικά δηλαδή δεν έχω μιλήσει για τη ζωή μου, δεν έχω μιλήσει για τον εαυτό μου. Το κανάλι είναι καθαρά πληροφορίες. Δεν έχουμε συνδεθεί. Οπότε, άμα ψήνετε, ξέρω εγώ, να κάνω ένα βιντεάκι, να πω από πού είμαι. Spoiler alert, δεν είμαι Τούρκος. Το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Το τι κάνω, τι δουλειά κάνω, το να πάλω. Ωραία, κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι να τα εξηγήσω έτσι όμορφα και ωραία. Άμα σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο. Το τρίτο. Λοιπόν, το τρίτο βίντεο είναι πώς να βγεις από το friend zone. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε πάθει περισσότεροι. Το είχα πάθει και εγώ στο παρελθόν. Έχω μάθει τώρα πώς να μην μπαίνω στο friend zone. Και άμα είσαι στο friend zone, θα σου πω 3 βήματα για το πώς να βγεις από το friend zone. Δηλαδή, θα πας στην κοπέλα που σε ενδιαφέρει, κάνεις μια συζήτηση μαζί της και έχεις βγει από το friend zone. Πάπαλα. Γεια σας. Γεια σου, friend zone. Και θα σου πω πώς να μην ξαναμπείς ποτέ. Να, ας πούμε, αυτό είναι ένα βιντεάκι που θέλω να κάνω. Δεν έχει να κάνει με fitness, έτσι.
αλλά έχει να κάνει με συμβουλές άντρα προς άντρα, ας πούμε. Οπότε, ναι, μπείτε κάτω στο link να ψηφίσετε. Εάν έχετε κάποια ιδέα για βίντεο, μου τη λέτε, εντάξει, ανεπιφύλακτα. Δεν νομίζω να σκάσει για αύριο, αλλά θα το έχω στο νου μου για το μέλλον. Οπότε κάπως έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, μέχρι να βρω την ισορροπία πάλι. Οπότε αυτό είναι το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αύριο με το καλό. Τώρα, άμα δεν σκάσει αύριο βιντεάκι, θα ξεφτυλιστώ γιατί το έχω τάξει 100 φορές αυτό το βίντεο. Γεια σας.